ακολουθείτε πάντα την λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας της Ιδανιώτισσας με τη συμμετοχή τριών φιλαρμονικών, του Δήμου Κοζάνης, του Δήμου Τρικαίων και του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. Με τη συμμετοχή συλλόγων είδαμε τον Σύλλογο Μικρασιατών Κοζάνης. Εδώ βλέπουμε το χορευτικό όμιλο ποντίων. Την Εύξηνο Λέσπη Κοζάνης. Είμαστε μπροστά από το Δημαρχείο στην κεντρική πλατεία. Έρχεται σιγά σιγά η πομπή μαζί με την εικόνα. Μεταδώσαμε πριν από περίπου 20 λεπτά την έναρξη αυτής της πομπής κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Η πομπή θα καταλήξει στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου. Βράδυ Κυριακής με 18 βαθμούς Κελσίου και με ένα πολύ μικρό ψιλόβροχο για περίπου 1-2 λεπτά πριν από λίγο. Αυτή τη στιγμή δεν βρέχει καθόλου. Περιμένουμε την εικόνα λοιπόν. Ζωντανή μετάδοση πάντα μέσα από το kozan.gr. Μια πάρα πολύ μεγάλη πομπή και με χιλιάδες κόσμου να συμμετέχουν σε αυτήν. Και Γρεβενών ήταν αυτή. Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος η Κόσγιανη συμμετέχει στην πομπή. Πάρα πολλοί κόσμοι στην κεντρική πλατεία. Γυρίσουμε να δείτε. Σύλλογος Βοιωτών Κοζάνης η Αγία Παρασκευή. Σε εκείνο Σταύρο. Βασό.
Φτάνει και η εικόνα. Βλέπετε. Παρακολούθησαν την φομπή, την λιτάνευση της εικόνας Παναγίας της Ζιδανιώτισσας. Όχι μόνο παρακολούθησαν, αλλά συμμετείχαν. Μια από που ξεκίνησε από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου, των Αγίων Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και κατέληξε εδώ στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου. Βλέπετε ακόμη πόσος κόσμος ακολουθεί πίσω από την εικόνα της Παναγίας Ζιδανιώτισσας, χιλιάδες κόσμου. Yeah.
Από εδώ θα σας αφήσουμε. Ήταν μια ακόμη διαδικτυακή ζωντανή μετάδοση από το kozan.gr. Γεια σας, καλό βράδυ.